Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά του. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο, συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκική βουλή. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Κυριακή σήμερα, 28 Ιουλίου είμαστε ζωντανά στο κανάλι μας εδώ για να συζητήσουμε για ένα θέμα χθεσινό το οποίο σήμερα προλαβαίνουμε να το αναλύσουμε, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Είναι εξελίξη η κατάσταση. Αναφέρομαι προφανώς στην επίθεση στο κατεχόμενο, στο κατεχόμενα υψώματα του Γκολάν. Πρόκειται για κομμάτι της Συρίας, ουσιαστικά, το οποίο το κατέχει το Ισραήλ. Είναι μια πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη. Θα την αναλύσουμε τι ακριβώ συνέβη, τι συνέβη μάλλον, αλλά και το τι από εδώ και πέρα μπορούμε να περιμένουμε. Θέλω να σα καλησπέρισω. Καταρχά, βλέπω α, τα μηνύματα εδώ. Κοιτάξτε, αυτές, έχουμε πει ότι αυτέ οι εκπομπέ, ζωντανέ, γίνονται με σκοπό να βλέπω και τα δικά σα σχόλια και να τα απαντάμε και ζωντανά. Είναι η πιο άμεση, νομίζω, α, δυνατότητα που μα δίνεται. Να συνομιλούμε με άτομα τα οποία βρίσκονται εκτό Αθήνα για παράδειγμα ή και εκτό Ελλάδο. Επομένω, με τα χαρά να ακούσω τι ερωτήσει σα. Έχουμε το θέμα μα. Αλλά με τα χαρά να ακούσω όποια ιδέα, σκέψη έχετε κτλ. Αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο που έχουμε μια φορά την εβδομάδα. Και η δέσμευσή μου είναι να κρατάμε αυτή την επαφή μια φορά την εβδομάδα, να μην μόνο μονόλογο. Τώρα, ε, είναι πάρα πολύ άσχημη η εξέλιξη αυτή. Είναι ένα θλιβερό συμβάν το οποίο κόστισε τη ζωή σε 12 παιδιά τα οποία παίζαν ποδόσφαιρο σε ένα γήπεδο 5x5 στην πόλη Μασδάλ Σάμς κοντά στην... Στα, ουσιαστικά, τα, ξαναλέω, τα υψώματα του Γκολάν, η ψηπεδα του Γκολάν είναι μία περιοχή η οποία ανήκε στην Συρία και κατά τον πόλεμο των έξι ημερών μεταξύ αραβικών κρατών και Ισραηλινών το 1967 οι Ισραηλοί νίκησαν, με, την, με τα μέσα τα οποία του παρήχαν οι ΗΠΑ και κατάλαβαν διάφορε περιοχέ, Ιορδανικέ περιοχέ, Συριακέ περιοχέ, Αιγύπτιε περιοχέ, τη Χερσόνησο του Σινά για παράδειγμα. Η Αίγυπτος προχώρησε σε συνθηκολόγηση με το, Ιράν, με το Ισραήλ, αναγνώρισε μια χώρα την άλλη και σε ειρήνη, κάτι το οποίο θεωρήθηκε προδοσία από την Αίγυπτο και ο πρόεδρος του, της Αιγύπτου, ο Άνουαρ Σαντάτ, ο οποίος έκανε αυτή την ειρήνη, δολοφονήθηκε για την προδοσία του. Τότε, με την ειρήνη που κρατάει μέχρι και σήμερα μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ, έλαβε πίσω η Αίγυπτος αυτό το κομμάτι, δηλαδή το Σινά, το οποίο το είχαν καταλάβει οι Ισραηλοί από το πόλεμο του 1967, ομοίως οι Ορδανοί και αυτοί ε, συνθηκολόγησαν, αναγνώρισαν τους Ισραηλινούς και έλαβαν τα εδάφη τους πίσω. Η Συρία ουδέποτε εξομάλυνε τις σχέσεις, τους, της και αναγνώρισε διπλωματικά το Ισραήλ. Γι' αυτό και οι περιοχές αυτές, τα ψώματα του Γκολάν, παρανόμως κατέχονται παράνομα από το Ισραήλ. Είναι κατοχική γη, όπως είναι η Κύπρος, η Βόρεια Κύπρος. Το 81 μάλιστα τα προσάρτησε οι, οι Ισραηλοί τα προσάρτησαν. Είναι παράνομη πράξη, την καταδίκασε, το... δεν την αναγνώρισε. Το Συμβούλιο Ασφαλεία των Ηνωμένων ΕΕ, Εθνών, αυτή είναι η περιοχή για την οποία μιλάμε. Μια περιοχή στην οποία παρανόμω βρίσκεται το Ισραήλ. Και όπω σα είπα, ναι, πράγματι είναι τραγική εξέλιξη. Ε, χαίρομαι που σα άρεσε η ανάλυση για του Ολυμπιακού Αγώνε. Ε, φύγαμε από τα γελία και τα αστεία για να δούμε ένα τραγικά σήμερα. Λοιπόν, όπω σα είπα, 10 με 16 ετών ήταν τα παιδάκια τα οποία ήταν τραγικό και μάλιστα έτυχε να χτυπήσει εκεί η βόμβα τη στιγμή που παίζανε. Και είχε ακριβώ δίπλα από τα... το γήπεδο, είχε ε, τέτοιο, είχε ένα καταφύγιο. Δεν πρόλαβαν καν να πάνε. Είναι, είναι τραγικό το, είναι τραγικό το ε, ατύχημα αυτό. Λοιπόν, για να δούμε τώρα και τι έγινε, ποιο κτλ. Και, και τι προβλέπουμε από εδώ και πέρα, παράλληλα έχω το νου μου, σε ερωτήσει σα, υπενθυμίζω, το ξαναλέω γιατί βλέπω τώρα μαζευτήκαμε περισσότεροι. Αυτέ είναι οι εκπομπέ, είναι η δέσμευσή μου απέναντί σα, μια φορά τη βδομάδα να κάνουμε ένα ζωντανό για να βλέπω τα σχόλιά σα σε ζωντανό χρόνο και να τα απαντάω. Ωραία. Εάν βλέπετε ότι έχετε κάνει μια, απάντηση, μια ερώτηση και δεν την έχω απαντήσει, να επανέλθετε γιατί πολύ πιθανό να, την έχω, να μου έχει ξεφύγει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την αναφορά στον Λούσιο Κάσιου Λογκίνου. Πρόκειται για έναν ύπατο της αρχαίας Ρωμαϊκής Republic. Είναι το πολίτευμα στη Ρώμη πριν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είναι το πολίτευμα το οποίο έχουμε σήμερα όλοι στον πλανήτη που το θεωρούμε δημοκρατικό, δεν είναι δημοκρατικό. Είναι η Ρωμαϊκή Ολιγαρχία αυτή η περίοδος. Αυτό το πολίτευμα έχουμε για όσου θέλουν να διαβάσουν για παράδειγμα του Κικέρνα τα βιβλία, τους νόμους και την Republic, θα καταλάβουν ότι το σύνταγμά μας είναι ένα ρωμαϊκό ολιγαρχικό σύνταγμα. Σε αυτή την εποχή λοιπόν ο Λούσιος Κάσιους Λογκίνος, ένας ύπατος, ας πούμε εκτελεστικός ηγέτης και στρατηγός της Ρώμης, είχε εκφράσει δικαστικά, μάλλον δικηγορικά γιατί αγόρευαν και δικηγορούσαν πολύ εξ αυτών, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα στην ολιγαρχία οι περισσότεροι από τους πολιτικούς, πολιτικάντιδες, όχι απλά δικηγορούν, είναι δικηγόροι της κακιάς ώρας, δεν είναι τυχαίο, και χασοδίκηδες πολύ, ε, Καθώ λοιπόν αγόρευε, συνήθιζε να, να λέει συνέχεια το έλεγε, σαν ε, επιχείρημα στι ε, ε, αγορεύσει του κτλ., στι δημαγωγίε του ορθότερα, έλεγε συνέχεια την φράση ε, «qui bono, για οποιοδήποτε θέμα, δηλαδή σε ποιανού το όφελο, ποιο ωφελείται από αυτό το οποίο συζητάμε. Μία φράση λατινική που έχει μείνει μέχρι τι μέρε μα, έχει επιβιώσει, ξαναλέω από την εποχή τη uh, Ρωμαϊκή Republic, τη Ρωμαϊκή Ολιγαρχία, δηλαδή πριν την Αυτοκρατορία, περίπου το 100 π.Χ. για όσου ασχολούνται με τα θέματα των, των ετών. Άρα πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν ποιο κερδίζει από αυτό το χτύπημα, για να δούμε και ποιο μπορεί να βρέθηκε από πίσω πραγματικά. Λοιπόν, θα σα πω ότι εδώ αυτή η κοινότητα, μάλλον αυτή καταρχά τα παιδιά τα οποία έχασαν τη ζωή του, τώρα ασχέτω ποιοι ήταν, δεν έχει σημασία αν είναι Άραβες, Ισραηλινάκια, Αραβάκια, Χριστιανάκια δεν έχει καμία σημασία, ήταν παιδιά το ίδιο είναι, ίδια απώλεια, τραγική συγκεκριμένη ήταν Δρούζη η Δρούζη είναι μία θρησκεία η οποία είναι αποτελεί ουσιαστικά σέχτα των Ισμαήλι μουσουλμάνων που αυτή είναι σέχτα των Σιητών μουσουλμάνων, ξαναλέω Σία μουσουλμάνοι είναι οι πιο μυστικιστικοί μουσουλμάνοι, οι οποίοι έχουν την έδρα του. Οι περισσότεροι Σιείτε βρίσκονται στην, στην Τεχεράνη, στο Ιράν, μάλλον. Το Ιράν είναι η πρωτεύουσα του Σιητικού Ισλάμ, εν αντιθέσει με το Σουνιτικό Ισλάμ, το οποίο πρωτεύουσα είναι προφανώ η Σαουδική Αραβία. Το Σιητικό Ισλάμ, το πιο μυσταγωγικό, μυστικιστικό, ορθότερα Ισλάμ. Είναι οι Σιείτε. Υπάρχουν διάφορε του Σιητικού Ισλάμ. Για παράδειγμα, η. Uh, η, η, κυβέρνηση της Συρίας στη Δαμασκός uh, και η οικογένεια του Μπασάρα Λασάντ είναι αλαουίτες. Είναι άλλο οι αλεβίτες της Τουρκίας και άλλο οι αλαουίτες που είναι υποκατηγορία των σιητών μουσουλμάνων. Άρα προφανώς και αυτοί εδώ βρίσκονται υπό την επιρροή του Ιράν. Μετά υπάρχουν οι, οι Ισμαήλοι σύτες και μια υποκατηγορία των Ισμαήλοι μουσουλμάνων είναι οι Δρούζοι. Οι οποίοι Δρούζοι, από τους ίδιους τους μουσουλμάνους δεν θεωρούνται μουσουλμάνοι, δηλαδή θεωρούνται ότι έχουν προχωρήσει τόσο πολύ διαιρέσεις, υποδιαιρέσεις, κατη κατηγορίες, κατηγορίες, που δεν είναι καν στα μάτια των υπόλοιπων μουσουλμάνων, πόσο μάλλον των Σουνιτών που είναι και πιο σκληροπυρηνικοί, δεν θεωρούνται καν μουσουλμάνοι. Γιατί, καταρχάς θα σας πω ότι έχουν νεοπλατωνικές φιλοσοφικές, μάλλον η νεοπλατωνική φιλοσοφική σχολή έχει επηρεάσει την ιδεολογία των Δρούζων, και έχουν στοιχεία δηλαδή και σοκρατικά. Προφανώ ο Σοκράτη ήταν μαθητός, ο, του, ο δάσκαλο του Πλάτωνα. Ο Πλάτωνα και οι νεοπλατωνικοί που επεξέτειναν σε έναν βαθμό την πλατωνική θεωρία κρατούσαν ω υπόδειγμα το, τη σοκρατική σκέψη. Άρα ένα από του Αγίου, θα λέγαμε, των, των, Δρούζων είναι ο, είναι ο Σοκράτη. υπάρχουν τάξη, όλες οι αβραμικές λεγόμενες θρησκείες που θεσέβονται το, την Παλαιά Δαθήκη που είναι η, Ισραηλινή Αγία Γραφή και τον Ιησού και τα κτλ. Άρα έχουν μια έτσι πιο ευρύτερη γκάμα οι Ιδρούζοι και δεν θεωρούνται καθαροί μουσουλμάνοι από του υπόλοιπου. Αυτό σημαίνει ότι προφανώ στοχοποιούνται και από του υπόλοιπου μουσουλμάνου ε, εν γέννη. Θα απαντήσω στο, ερώ, στο ερώτημα, εάν έπεται σύραξη. Εκεί καταλήγουμε. Λοιπόν, οι Ιδρούζοι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι επίση να σα πω ότι δεν, ε, δεν ακολουθούν και τα πέντε, τους πέντε του πέντε πυλώνε του Ισλάμ. Του λογόνε που είναι το πιο σημαντικό για το ποιο είναι μουσουλμάνο σωστό στα μάτια ιδίω των Σουνιτών, όπω είπα. Για παράδειγμα, έχουν άλλη άποψη, όχι τη Σουνιτική, αλλά τη Σιητική. Δεν ακολουθούν την, το Ζακάτ, τη δεκάτη που λένε, δηλαδή το 2,5% του φόρου που το δίνουν στου φτωχού. Δεν, δεν νηστεύουν το μήνα του Ραμαζανιού και δεν κάνουν το, το προσκύνημα στη Μέκα. Δεν ξέρω αν τα μέτρησα σωστά. Οι πέντε λοιπόν πυλώνε του, του Ισλάμ δεν του ακολουθούν οι Δρούζοι. Άρα Εντάξει, υπάρχει, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Αυτή λοιπόν η δρούζοι είναι η κάτοικη στην τριπτική πλειοψηφία. Μάλλον μισή-μισή είναι στην ε, περιοχή, στο, ε, στα, υψώματα του Γκολάν. Εδώ λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν. Είναι μέλη, είναι κάτοικοι. Ήταν πολίτε τη Συρία ουσιαστικά. Σαν λέω, η Συρία έχει μια εύρωστη κοινότητα Δρούζων. Αυτοί με τον πόλεμο του 1967 βρέθηκαν στη λάθο πλευρά των συνόρων. Στην πλευρά όπου ουσιαστικά εισέβαλαν και την κατέλαβαν οι Ισραήλοι μετά τον πόλεμο του παραμένουν ουσιαστικά και αραβόφωνοι και άραβες εθνοτικά, φιλετικά κτλ. Άρα πέρα από το κομμάτι το θρησκευτικό που δεν έχει σημασία γιατί και, η, Χεσμολά ε, και, και του Ιράν και οι Σιήτες είναι, εν αντιθέσει με τη Χαμάς που είναι οι Σουνίτες, η Χεσμολά και το Ιράν είναι Σιήτες, όπως είναι και αυτοί ας πούμε μια κατηγορία. Είναι δηλαδή Σιήτες, είναι πρώην Πολίτε τη Συρία, του οποίου του διεκδικεί ακόμα η Συρία, που προφανώ και διεκδικεί την πεχαμένη περιοχή τη, είναι αραβόφωνοι και είναι και άραβε εθνοτικά. Λοιπόν, αυτού του ανθρώπου δεν έχει κανέναν απολύτω λόγο ούτε όφελο να του τοχοποιήσει και να του και χεσμολά. Κανέναν απολύτω λόγο. Άρα, εδώ απαντάμε στο ερώτημα του Λονγκίνου, του Λουίσιου Κάσιου, ποιο κερδίζει, ποιο επωφελείται. Σίγουρα δεν επωφελείται. Ο η Χεσμολά, η οποία να σου πω και κάτι, δεν έχει κανένα απολύτω λόγο η Χεσμολά να ε, κλιμακώσει και να οδηγήσει ουσιαστικά την κατάσταση σε ένα πόλεμο μεταξύ ε, τη ίδια και του Ισραήλ. Δεν έχει να κερδίσει τίποτα. Σε αυτή τη χρονική συγκυρία, το Ισραήλ, νομίζω, αξί, έχει, φαίνεται ότι έχει ξεφουσκώσει. Δεν μπορεί να στηρίξει μέτωπα παντού. Έφαγε και την κατραπακιά από του Χούθη. Απάντησα βέβαια, αλλά φάνηκαν οι αδυναμίε του. Δεν μπορεί πολιτικά να το υποστηρίξει περαιτέρω, άρα δεν έχει τίποτα να κερδίσει η Χεσμολά από μια τέτοια διένεξη αυτή τη στιγμή. Τίποτα απολύτω. Ε, Επίση οι Δρούζοι, επειδή βλέπω κάποιο εδώ το αναφέρετε, οι, οι Δρούζοι ε, είναι υποχρεωμένοι, μπορούν να θέλουν να πάρουν την ειδικότητα την Ισραηλινή, την Ισραηλινή δεν το έχουν κάνει, ε, είναι υποχρεωμένοι να, ε, να υπηρετήσουν ο στρατό, ωστόσο όπω και οι, 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 οι Κυρκάσιοι, που είναι και αυτή άλλη μια μειονότητα στην περιοχή, ε, είναι υποχρεωμένοι να υπηρετήσουν, αλλά όχι και οι γυναίκε. Ενώ στου Ισραηλινού ε, καταγωγεί πρέπει να εμπεριστατωθούν και οι άντρε και οι γυναίκε. Άρα εντάξει, προσπαθούν να του εντάξουν. Η, α, η αλήθεια είναι ότι δεν του στέλνουν του Ισραηλινού οι δρούζοι, δεν επιθυμούν τον α, συσχετισμό του με το Τελαβή. Θεωρούν οι άνθρωποι ότι θα απελευθερωθούν, ότι θα επανέλθουν στη Συρία, δεν γουστάρουν αυτό το καθεστώ. Ε, λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Τι ακριβώς συνέβη, τι έχει υποθεί από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Διότι είδα τον Υπουργό Άμυνα, τον Ιωάβ Γκαλάντ, μια προσωπικότητα του Ισραήλ, μια προσωπικότητα ο οποίο έχει ε, κατηγορείται ουσιαστικά για εγκλήματα πολέμου και ο Γενικό Εισαγγελέα του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου έχει ζητήσει από το δικαστήριο να εκδώσει εντέλμα σύλληψη εναντίον του, γι' αυτό θα το λόγο μιλάμε. Ένα διαπράττει εγκλήματα πολέμου, είναι αντικειμενική αυτή η ανάλυση. Είπε λοιπόν ότι, καθώς βρέθηκε εκεί, στο μαστάλ σαμπς, είπε λοιπόν πράγματι ότι εδώ θεωρούμε ότι η Χεσμολά ευθύνεται, είναι ξεκάθαρο για μας, θα πληρώσει το τίμημα, θα τους χτυπήσουμε πάρα πολύ δυνατά. Μας βομβάρδισαν με 30 περίπου ντρόουν, ρουκέτες, 30 αντικείμενα τα οποία εκτόξευσαν εναντίο μας από το Λίβανο σε ένα μπαράζ, στο οποίο, όπως είπαμε, δυστυχώς χάσαν τη ζωή τους 12 παιδιά και τραυματίστηκαν 44 άνθρωποι. Η Αμερικανική ανάλυση έσπευσε το, ο, εβραϊκής καταγωγής, ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, ο Άντωνι Μπλίνκεν, ή αλλιώς για τους φίλους Τόνι Μπλίνκεν, έτσι τον λένε στο State Department. Ο Τόνι Μπλίνκεν μας είπε ότι, όπως όλα δείχνουν με τα στοιχεία που έχουμε κτλ. δεν υπάρχει αφιβολία ότι Ηταν από πίσω, όχι πολλά, αυτοί, αυτοί φταίνε. Είπαμε στην, σε, σε μια περιοχή στην οποία ζουν 20.000 δρούζοι, το οποίο είναι περίπου το 1% του πληθυσμού του Ισραήλ εν γέννη. Και επίσης υπάρχουν 25.000 Ισραηλινοί έπικοι στην περιοχή. Παράνομα δηλαδή. Ξαναλέω είναι κατοχική αυτή η περιοχή. Είναι παράνομη ζώνη. Δεν θα έπρεπε καν να βρίσκεται Εβραίο Ισραηλινός εκεί. Είναι μια παράνομη Ζώνη. Το έχει καταλάβει από, την, από, τη Συρία. Είναι κατοχική δύναμη. Έχει τι υποχρεώσει που δεσμεύουν όλε οι κατοχικέ δυνάμει. Πρέπει δηλαδή να φροντίζουν τον τοπικό πληθυσμό και δεν μπορούν βέβαια να επικίζουν την περιοχή. Και ξαναλέω, οι Δρούζοι θεωρούν τον αυτό του Σύριου στην υπηκότητα. Δεν, πολλοί από αυτού, οι περισσότεροι δεν έχουν λάβει την Ισραηλινή υπηκότητα. Προσπαθούν να του κάνουν τη ζωή δύσκολη οι Ισραηλοί με ένα παιχνίδι ε, καρότο και μαστίγιο, ελάτε πάρτε την υπηκότητα, κτλ. Το καρότο τι είναι, ότι θα σα δώσουμε προνόμια, δουλειέ, δεν ξέρω τι, χρήματα. Το μαστίγιο είναι ότι αν δεν το κάνετε θα χτίσουν έξω από την αυλή σα έπικη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλε απειλέ του δίνουν, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει. Λοιπόν, bon, ε, βλέπω όλε τι ερωτήσει σα επειδή λίγο είναι παρακάτω τα θέματα, θα τα πιάσω. Θέλω να το, να το καταλάβουμε το θέμα από την αρχή, από τη βάση του είχαμε, καταρχά σήμερα είχαμε την, την επιμνημόσυνη δέη των ανθρώπων, των παιδιών που χάσαν τη ζωή τους. Ήταν μια έντονα βαριά φορτισμένη μέρα. Ο Γιαίρ Λαπίντ, ο Ισραηλινός πολιτικός και εκ μέρους της αντιπολίτευσης ουσιαστικά του, της, και πρώην πρωθυπουργός βέβαια, του Ισραήλ, εκ μέρους της αντιπολίτευσης βρέθηκε στην περιοχή Υποτίθεται για να ξέρω εγώ. Δεν ήταν ο μόνο που βρέθηκε εκεί. Βρέθηκε και το Σύχαμα, η, η Ναζιστόφατσα, ο Μπέζαλε Μότριτ, ο οποίο είναι υπουργό εθνική ασφάλεια ουσιαστικά του Ισραήλ και είναι ένα από τα α, ναζιστικά καθάρματα, συγγνώμη, υπουργό οικονομικών. Ένα από τα ναζιστικά καθάρματα τα οποία στηρίζουν τον Αντανιάχου στα εγκλήματα πολέμου του και στην εθνοκάθαρση που έχουμε δει από τον Οκτώβρη, μαζί με τον μαζί με τον Μπενγκαβίρ, ο Σμότριτς είναι η επιτομή της βίας στην περιοχή. Έφτασε εκεί και προσπάθησε ας πούμε να πει, ότι, να πει κάποια λόγια για αυτός. Οι, οι κάτοικοι τον έβρισαν, τον προπυλάκησαν και αναγκάστηκε να φύγει μέσω των μπράβων του. Τον φυγάδωσαν και σώθηκε ουσιαστικά θα τον λιτζάρανε. Οι πολίτες οι που πήγε εκεί υποτίθεται ο υπουργό της χώρας τους ε, πήγαν να τον λιτζάρουν του χήμιξαν και τον έβγαλαν έξω οι, οι μπράβοι, γιατί ξέρετε, η, τα, η πολιτική στα κοινοβουλευτικά καθεστώτα, στι ολιγαρχίε, μόνο με μπράβου μπορεί να είναι ασφαλεί. Διότι δηλαδή, οι ασυδοσίε του, οι προδοσίε, η άθλια συμπεριφορά του έχει ένα τίμημα προφανώ και ο κόσμο εξεγείρεται. Μόνο με μπράβου μπορεί να, είναι, να νιώθουν Επίση, ακούστε εδώ, επιχείρησε ο Ντανιάχου να συνομιλήσει τηλεφωνικά και να, ζήτησε μάλλον να του συναντήσει γιατί είπε ότι εσπεσμένα φεύγω από την, από Ουάσιγκτον θα γυρίσω στην, στο Ισραήλ θα κόψω τη, θα, την ε, επίσκεψή μου για να φανώ ξέρω, δεν ξέρω δίπλα δηλαδή, στους πολίτες μου τι, προσπάθησε να το παίξει λίγο και ομοίως και ο επικεφαλής ο της Μοσάντο που ήταν στη Ρώμη υποτίθεται μιλούσανε για την uh, πάυση πυρός με την Χαμάς και αυτός έφυγε. Φύγανε λοιπόν όλοι οι σπασμένοι να γυρίσουν πίσω. Ζήτησε λοιπόν τον Ιάχου να συναντηθεί με, τι οικογένειε τις οικογένειες των παιδιών και αρνήθηκαν. Αρνήθηκαν οι δρούζοι οι οικογένειες που χάσαν τα παιδιά τους, αρνήθηκαν. Επανέρχομαι λοιπόν τώρα στο κουιμπόνο, Όχι απλά κουιμπόνο, ότι η μπλά δεν κερδίσει τίποτα από αυτό το χτύπημα, αλλά βλέπετε εδώ ότι σας περιγράφω δυστυχώς οι δρούζοι, οι πολίτες αυτοί, η ομάδα αυτή η οποία με πλήγησε, δεν θέλει να έχει καμία απολύτω σχέση με αυτά τα συγχάματα τα οποία λέγονται Σμότεριτ, Νετανιάχου, Μπενγκαβίρ. Η Χεσμολά η ίδια αρνείται κατηγορηματικά ότι βρέθηκε πίσω από αυτή την επίθεση. Πάντω σα πω ότι μέσα στη μέρα, χθε, είχαν εξαπολύσει επιθέσει οι μαχητέ τη Χεσμολά από το νότιο Λίβανο, νότιο και ανατολικό Λίβανο, νότιο και Ανατολικά. Είχαν εξαπολύσει τέσσερι προηγούμενε επιθέσει. Και μάλιστα μία από αυτού. Χτύπησε, μια, μια στρατιωτική θέση στο, ε, στην περιοχή, στους πρόποδες, του, ε, το, στους πρόποδες βουνών εκεί, στην περιοχή. Και ε, επίσης, στο ποιο όρος ήταν, ρε, παιδιά, το όρος Ερμών. Στο όρος Ερμών ε, ε, ήταν η βάση των Ισραηλινών που τη χτύπησαν οι, ε, οι, ε οι, τα Μπολάχ, η οποία βάση αυτή είναι τρία χιλιόμετρα, από από το, απ το γήπεδο. Από το τραγικό γήπεδο στο οποίο χάσανε του δύο Ε, Επίση, είχαμε βαρδίσει και σε άλλε περιοχέ. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν εδώ, μια και βλέπετε ότι πράγματι είχαν ε, αναλάβει την ευθύνη των τεσσάρων προηγούμενων επιθέσεων που προηγήθηκαν και η τελευταία, μία από τι τέσσερι επιθέσει έφτασε ε, σε τρία χιλιόμετρα εγκύτα από το γήπεδο. Άρα, προφανώ εδώ κάτι δεν πήγε καλά. Ε, πολύ πιθανό λοιπόν να ήταν μία ε, είτε. Επειδή βλέπω τα σχόλια, είτε κάποιο, κάποια ρουκέτα τη Χεσμολάχ η οποία ε, ε, βρήκε λάθο στόχο. Αυτό ε, ε, είναι προφανώ. Γιατί ε, βρήκανε την, ε, τη ρουκέτα, είναι αυτέ οι Ιρανικέ κατασκευέ, οι Φαλάκ, όπω μα λένε τουλάχιστον ε, ε, οι, 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 οι ίδιοι Ισραηλοί. Προφανώ δεν μπορεί κάποιο άλλο να έχει πρόσβαση στην περιοχή. Μα λένε ότι είναι ε, ε, η ρουκέτα η Φαλάκ, αυτή η Ιρανική η οποία φέρει την κεφαλή των 53 κιλών, αυτή χτύπησε. Μπορεί πράγματι λοιπόν εδώ να ήταν μια ε, ρουκέτα των, ε, της Συμπολά, η οποία ε, ε, αστόχησε και βάση, κατά λάθο έφτασε εδώ, σαν τραγικό λάθος, τραγική εξέλιξη. Ε, υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο προφανώς, να ήταν οι ίδιοι οι οι οποίοι ο λεγόμενος Σιδηρούς Θόλος σηκώθηκε να σταματήσει τη ρουκέτα, αυτή τη φαλάκ και την ε, χτύπησε στον αέρα και ε, ουσιαστικά την ε, κατέριψε στο αεροδρόμιο, στο, συγνώμη, στο ε, γήπεδο. Και αυτό είναι μια πιθανότητα, δηλαδή να έγινε μια τέτοιου είδου σύγκρουση ε, ή ένα λάθο χειρισμό. Αυτή η ενα λαθο χειρισμο αυτο η συγκρουση θα ήταν, ήταν μια λανθασμένη επέμβαση του σιδηρού ε, θόλου των ε, Ισραηλινών. Έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο και στη Γάζα, αλλά γενικότερα φαίνεται ο σιδηρού θόλου ότι έχει τρύπε και ότι έχει προβλήματα να να μπορέσει με ασφάλεια να, να εξασφαλίσει την ασφάλεια των περιοχών ή υπάρχει και το τρίτο σενάριο, εδώ το υπονοείται ο Βασίλης στην προβοκάτσια, δηλαδή Ισραήλ είναι από πίσω. Βέβαια και εδώ κάποιος θα έλεγε ε, ποιο είναι το κέρδος του Ισραήλ από μια τέτοια ε, δηλαδή να, όντως να φέρει έναν ολικό πόρο με τη Χεσμολά τώρα γιατί, και αυτό θα το αναλύσουμε στη συνέχεια αλλά αυτές είναι οι τρεις επιλογές. Δεν πιστεύω επουδενή ότι η Χεσμολά την κοινότητα των δρούζων εντό των υψηπέδων του Γκολάν. Δεν έχει κανένα απολύτω νόημα να το κάνει αυτό. Ξαναλέω, οι άνθρωποι είναι, νιώθουν ότι είναι Σύριοι, υπηκότητα εννοώ, εθνότητα αραβική, αραβόφωνη και έχουν την ίδια θρησκεία την σιητική, ας πούμε, υποσέκτα που έχουν και οι ίδιοι τις χεσμπολές. Άρα δεν έχει κανένα απολύτω νόημα. Και σας είπα ότι έβριζαν το Σμότριτς και τους είπαν ότι ήταν άχου, Θέλω να σας δω και ότι είπαν να το πνίξω από εδώ. πέσα από κανένα Ολγοθά. Αυτή λοιπόν η αντίδραση νομίζω είναι ενδεικτική του τι ακριβώ συνέβη. Άρα τα τρία σενάρια λοιπόν είναι είτε λάθο Χεσμολά, είτε λάθο του Σιδηρουθόλου, Θόλου, είτε προβοκάσια των Ισραηλινών. Ο υπουργό εξωτερικών του Λιβάνου, επειδή υπάρχει έντονη διπλωματική δράση αυτή τη στιγμή, προσπαθούν ουσιαστικά Αμερικανοί και οι Λιβανέζοι κάπω να τα, να τα βρούνε. Ουσιαστικά λέει η Αμερική στου Λιβανέζου: συγκρατήστε τη Χεσμολά, λένε οι Λιβανέζοι η κυβέρνηση τώρα στην Αμερική, συγκρατήστε του Ισραηλινού. Εδώ λοιπόν ο πρόεδρο εξωτερικών του Λιβάνου, ο Αμπταλάχ Μπουχαμπίμπ, είπε ότι δεν θεωρεί όταν η Χεσμολάχ από αυτή την επίθεση. Θα σα πω ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου όχι απλά δεν ελέγχεται από τη Χεσμολάχ. Εντάξει, είναι αδύναμη, αλλά πολλέ φορέ έχουν και προσωπικά προβλήματα οι διάφοροι αξιωματούχοι με τα μέλη τη Χεσμολάχ. Ε, είπε, λοιπόν ο άνθρωπο αυτό, δεν θεωρώ αν η Χεσμολάχ από πίσω. Πολύ πιθανό ήταν ένα λάθο σφάλμα είτε των Ισραηλινών είτε τη Χεσμολάχ. Όπω σα είπα, τα δύο σενάρια, ή το τρίτο, ή ε, τα προ, η προβοκάσια. Ε, ναι, η κοινότητα της, ε, των δρούζων, όπως λέει ο υπουργός εξωτερικών του Λιβάνου, στο Λίβανο, οι δρούζοι του Λιβάνου έχουν άμεσους δεσμούς με τους δρούζους του, ε, των υψηπέδων του Γκολάν. Έχουμε σχέσεις, προφανώς μας ενδιαφέρουν, μας νοιάζουν. Ε, δεν θα υπήρχε περίπτωση, δηλαδή θα χάσει εσωτερικά, αυτό λέει εδώ ο υπουργός, θα χάσει εσωτερικά η Γκολάν, αυτό υπονοεί, γιατί έχουμε δρούζου και στη χώρα μα, στο Λίβανο, θα χάσει θα έχανε ιστορικά εάν πράγματι η Χεσμολάχ του στοχοποιούσε. Τώρα η αντίδραση, για να πάμε στο τι, τι γίνεται και τι θα γίνει. Έχουμε του Ισραηλού, οι οποίοι μα ενημέρωσαν σήμερα οι ίδιοι ότι βάρεσαν σε στόχου ε, βαθιά μέσα στο Λίβανο και στον Ανατολική, στο ανατολικό Λίβανο, αλλά και στον στο, στο νότιο Λίβανο, αλλά και στον ανατολικό Λίβανο. Ξαναλέω, οι ίδιοι οι Ισραηλοί μα το αναφέραν και βοβάρδισαν και με ρουκέτες, με πυράβλους και με ντρόουν στο Ανατολικό Λίβανο μάλιστα είδα ρεπορτάζ για το Ανατολικό Λίβανο ότι σωστό για του Ρούζους, γιατί είναι πλατωνική, το ανέφερα πριν πολύ σωστά είδα λοιπόν α, 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 ρεπορτάζ για την Ανατολική α, Ανατολικό Λίβανο, ότι πράγματι εκεί ένα, ένα μη επαντρεμένο, ένα ντρόουν Ισραηλινό χτύπησε σε ένα σπίτι ε, στη, στο Λίβανο χωρί ακόμα όμως να έχουμε θύματα και πολύ πιθανό και αυτή είναι η θετική εξέλιξη: ότι αυτέ οι επιθέσει που ανέφερε, υποτίθεται. Εδώ υπάρχουν δύο σενάρια για την απάντηση των Ισραηλινών. Είτε είναι αυτή η απάντηση που είδαμε, η οποία ήταν άτονη και δεν ήταν απάντηση που θα οδηγήσει σε πόλεμο, είτε αυτό ήταν απλά το εισαγωγικό, το ορεκτικό, το ορντεβ, για να είμαστε και στην στο Ολυμπιακό πνεύμα, το γαλλικό, για να πάνε σε μια ηχηρή απάντηση τη στιγμή που θα επιλέξουν. Ξαναλέω, η επίθεση των Ισραηλινών, η απάντησή τους ήταν άτονη και μαζεμένη με σκοπό να μην πάμε σε κάτι χειρότερο. Δεν υπήρχαν θύματα τουλάχιστον προς στιγμής, δεν υπήρξε ολική καταστροφή, δεν, δεν, δεν. Εάν μείνει εδώ, νομίζω όλοι αυτό ελπίζουμε και ευχόμαστε, θα μιλάμε για ένα τραγικό επεισόδιο στο οποίο χάσαν τη ζωή του αυτά τα παιδάκια, δεν θέλανε σε τίποτα προφανώ. και ουσιαστικά θα σταματήσει εδώ και αυτό είναι το οποίο το ελπίζουμε Τώρα, η, η Χεσμολάχ έχει μια αξία να πούμε ότι ήταν τον τελευταίο διάστημα σε μια έντονη κινητικότητα στην περιοχή και, από, και τώρα με το που έγινε αυτό το, αυτό το ατύχημα από χθε μέχρι σήμερα έχουν κενώσει όλα τα στρατόπεδά του η Χεσμολάχ στον Νότο. Προφανώ γιατί περιμένανε του Ισραηλινού να απαντήσουν. Μπορεί, μπορεί να ενημέρωσαν και οι Ισραηλινοί ότι θα σα χτυπήσουμε τα στρατόπεδα, φύγετε, έχουν κενώσει θέσει η Χεσμπολάχ. Είτε το έκανε επειδή είχε το χρόνο να το κάνει, είτε επειδή του ενημέρωσαν, έχει και αυτό την αξία του. Το γεγονό δηλαδή ότι δεν πήγαμε σε έναν ολικό πόλεμο και είχαν το χρόνο τα μέλη τη Hezbollah να αφήσουν τι ε, ε, βάσει του. Ε, υπάρχει επίση μια ενδιαφέρουσα δήλωση από το Ιράν το οποίο είναι η προστάτητα δύναμη όχι μόνο της Εσμπολά, αλλά όπως ξέρετε όλου του ε, άξονα της αντίστασης, δηλαδή της Χαμάς, Εσμπολά, ε, Χούθη, Ανσαρουλά, τον πολιτοφυλακών σε Συρία και Ιράκ, του ίδιου του Μπασάρα Λασάτ και το καθεξή, είπαν ότι προειδοποίησαν του Ισραηλινού και του είπαν μην, μη τυχόν και μπλέξετε σε νέε περιπέτειε στο Λίβανο. Σα απειλούμε, ο πρόσωπο τύπου του ΙΠΕΚ του Ιράν, ο Νασέρ Κανανή. Δεν έχετε, λέει, την ε, ηθική αρμοδιότητα, το ηθικό πλεονέκτημα να είστε οι μόνοι κριτέ για το τι ακριβώ συνέβη στο Μασντάλ Σάμ. Εννοώντα βέβαια εδώ ότι πρόκειται για μια περιοχή που είναι κατεχόμενη, που ήταν άνθρωποι σιητική θρησκεία και αραβική εθνότητα κτλ. Δεν έχετε, λέει, εσεί η μόνη, τη μοναδική αλήθεια για να μα υπαγορεύετε τι συμβαίνει σε μια περιοχή, η οποία είναι κατεχόμενη και έχουν δίκιο εδώ. Τώρα, ο, το Σύχαμα, ο πρόσωπο εξωτερικών των Ισραηλινών, ο Ισραήλ Κάτζ, και αυτό ένα εγκληματία πολέμου, είπε ότι είναι πολύ πιθανό ότι πάμε, πλησιάζουμε, λέει, σε έναν ολικό πόλεμο με τη Γεσμολάχ. Δεν είμαστε ακόμα κι άλλα, πλησιάζουμε. Η απάντησή μας θα, θα το δείξει αν τελικά πάμε σε ένα ολικό πόλεμο. Ε, εντάξει, αυτό είναι, είτε είναι ένα μήνυμα ότι, ξέρω εγώ, ως εδώ, μην σας δούμε να το κλιμακώνετε, ότι θα αναγκαστούμε να, να εισβάλλουμε ουσιαστικά, είτε είναι ένα εξωτερικής κατανάλωση μήνυμα, ότι εντάξει, ξέρω εγώ, θα απαντήσουμε χειρά, αλλά δεν θα γίνει τίποτα. Πάντως, ο ίδιος Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ λέει ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε έναν ολικό πόλεμο με τη Και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Οι ίδιοι Αμερικανοί ουσιαστικά είπαν ναι, πολύ καλά κάνετε. Θα μπορούσατε να εισβάλλετε, έχετε κάθε δικαίωμα να το κάνετε. Όπω μα είπε το άλλο σύγχαμα, είπαμε πάλι Ισραηλινή Ιβραϊκή Καταγωγή, ο Τόνι Μπλίνκεν, ο, ο, secretary του Υπουργού Εξωτερικών των Αμερικανών, είπε ότι στηρίζουμε, ακούστε εδώ δήλωση, στηρίζουμε το δικαίωμα των Ισραηλινών να υπερασπίζεται τους πολίτες του από τέτοιου είδους τρομοκρατικές επιθέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να αποκάλει τρομοκρατική επίθεση. Αυτό είναι το αφήγημα εδώ. Το Ισραήλ λέει ότι είναι τρομοκρατική οργάνωση και Σμπολά. Αυτό που διεξάγεται μεταξύ τους δεν είναι πόλεμος, αλλά είναι ουσιαστικά ένας, ένας πόλεμος με μια τρομοκρατική οργάνωση, μια δεν ξέρω, διαμάχη με μια τρομοκρατική οργάνωση. Και εδώ μας λέει ο Τόνι ότι έχει κάθε δικαίωμα το Ισραήλ να αμήνεται, να προστατεύει του πολίτε του από τέτοιε τρομοκρατικέ επιθέσει. Αυτό σημαίνει ότι του ευλογεί αν θέλουν να απαντήσουν και να εισβάλλουν κτλ. Αυτά από, την, από τη ΣΥΠΑ. Ε, κοιτάξτε, η κατάσταση δεν είναι εύκολη γενικότερα εδώ. Να σας πω ότι επειδή είπαμε για το σενάριο της προβοκάτσιας, αν δηλαδή πράγματι οι Ισραηλοί ήταν αυτή από πίσω που κάνουν αυτή την επίθεση, να εξετάσουμε το γεγονό γιατί θα μπορούσαν να το κάνουν. Μια και το, την περίπτωση του λάθου του δικού του δεν θα την παραδεχθούν τη επειδή είναι, ούτε είχε πολλά θα παραδεχθεί το δικό τη λάθο, ότι ε, έκαναν λάθο η στόχευσή του και χτύπησαν και σκότωσαν τα παιδάκια. Κανεί δεν μπορεί να το παραδεχθεί. Το σενάριο λοιπόν τη προβοκάτσια να, να το εξετάσουμε. Καταρχά, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα αυτή τη στιγμή στην περιοχή, και όχι μόνο στο Γκολάν. Καταρχά, δεν νοιάζονται οι Ισραηλοί για, το, για του Ρούζου. Εάν ήταν οι Ισραηλοί αυτοί που είχαν χάσει τη ζωή του, τα παιδάκια αυτά, τα αραβάκια, έχουν πολύ μικρότερη αξία η ζωή του για στο Τελαβίβ από ότι έχουν τα Ισραηλινά παιδάκια. Ξεκάθαρα πράγματα. Εάν είχαν χάσει τη ζωή του, έστω και από ατύχημα, Ισραηλινοί, παιδιά Ισραηλινών, θα ήταν αναγκασμένοι οι ηγέτε του Ισραήλ να εισβάλλουν. Ακόμα και αν έφταγαν οι ίδιοι, ακόμα και αν ήταν κάποιο δικό του πύραυλο ο οποίο χτύπησε και κατέριψε εκεί έπεσε ή κατέπεσε ή κατέριψε εκεί τον Ιρανικό πύραυλο, δεν έχει σημασία, θα ήταν αναγκασμένοι στο, εσωτερικό ιστορικό ακροατήριο, θα ήταν αναγκασμένοι να εισβάλλουν. Αν είχαν χάσει τη ζωή του 12 παιδιά Ισραηλινών. Δεν χάσανε οι Ισραηλινοί τη ζωή του, άρα είναι πολύ υποβαθμισμένο το θέμα από μόνο του. Δυστυχώ το λέω τραγικό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα για το Τελαβή. Δεν του νοιάζει. Οι ζωέ έχουν διαφορετική αξία. Του νοιάζει μόνο το ζήτημα τη επιβίωση τη δική του φυλή. Αν πέθανε οι Ντρούζοι, Μπορεί να το χρησιμοποιήσουν πολιτικά, αλλά μέχρι εκεί. Το, αυτό το οποίο του νοιάζει ωστόσο είναι ότι η περιοχή αυτή έχει εκενωθεί από ό,τι ξεκίνησε ο πόλεμο και μπήκε και η Χισμπολάχ με τι αψημαχίε στα σύνορα, όλη η βόρεια περιοχή του Ισραήλ έχει εκενωθεί. Δέκα χιλιάδε κόσμο, δεκάδε χιλιάδε κόσμο έχουν φύγει από την περιοχή, έχουν ουσιαστικά εκτοπιστεί από τα σπίτια τους. Ε, οι πόλεις του. Οι πόλει του βόρειου Ισραήλ είναι ε, ε, πόλει φαντάσματα. Και έχουν πάει όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε ξενοδοχεία στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ και σε, σε κλίνε ή δεν ξέρω εγώ τι, σε, μέχρι και σε, σε καταβλημού από τέντε έχουν πάει. Το όπω καταλαβαίνετε, αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό. Το ίδιο συμβαίνει και στο Λίβανο, στο νότιο Λίβανο, αλλά δεν έχει ίδια ίδιο κόστο για τι ηγεσίε στη Βηρητό με το Τελαβήβ. Η Βηρητό σου λέει: Εντάξει, δε φταίω εγώ, φταίει πολλά. Τι θα πει ο κόσμο, ψηφίστε τη πολλά, εκτό, δεν νομίζω, έχει Μπορεί είναι μια στρατιωτική οργάνωση. Αλλά υπάρχει πολιτικό κόστο για τον Νετανιάχου και τη συμμορία του με του δεκάδε χιλιάδε πολίτε του Βορείου Ισραήλ που έχουν χάσει τα σπίτια του και έχουν εκτοπιστεί. Άρα, ένα λόγο λοιπόν θα ήταν να πιέσουν με αυτόν τον τρόπο, εδώ, να πιέσουν με αυτόν τον τρόπο τους, α, τα μέλη τη Εσμπολά να του πούνε: Κοιτάξτε, δείτε, τέρμα, μετά από αυτό που έγινε, τέρμα, θα πάτε, ε, θα μετατοπιστείτε πίσω από τον ποταμό Λιτάνη, που είναι αυτό το οποίο θέλουν εξ αρχή οι Αμερικανοί, αυτό θέλουν ουσιαστικά να του μεταφέρουν πίσω από τον ποταμό Λιτάνη, έτσι ώστε να έχουν μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, μια ασφαλή ζώνη μακριά, δηλαδή είχε πολλά από τα σύνορα, να είμαστε ασφαλεί ότι δεν θα μα ξαναβομβαρδίσετε, έτσι ώστε να μπορέσει να γυρίσει πίσω ο πληθυσμό ο οποίο έχει φύγει από το βόρειο Ισραήλ. Αυτό σκοπό αυτή τη στιγμή του Ισραήλ με τη Χεσμολά στα βόρεια σύνορα είναι να φύγει η πίσω στην άλλη πλευρά του ποταμού Λιτάνη, έτσι ώστε να μπορούν να επαναπατριστούν οι Ισραηλινοί. Επομένω, θα μπορούσε κανεί να το δει αυτό ω προβοκάσια, με το σκεπτικό αυτό που σα είπα, ότι να α, φέρουν το, την κατάσταση εδώ και σε διεθνέ επίπεδο. Κοιτάξτε να δείτε, θα αναγκαστώ να εισβάλλω, να πούνε στην Ελλάδα, εσύ με ανάγκασε με αυτό που έκανε. Το έκανε, δεν το έκανε, δεν έχει σημασία. Η διεθνή κοινή γνώμη βλέπει ότι εσύ το έκανε. Εάν δεν εξαφανιστεί πίσω από το ποταμό Λιτάνη, τότε θα εισβάλλουμε. Και ε, να το κάνουν ουσιαστικά είτε να είναι μπλόφα, είτε να είναι μια πραγματική απειλή και να αναγκάσουν του ε, ε, Λιβανέζου να πιστοχωρήσουν. Μένει να το δούμε τι θα γίνει εδώ. Επίση υπάρχει και το θέμα το προεκλογικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Η, ε, ε, διαβάζω τι ερωτήσει. Ε, Αεροσκάφη και λιγότερο γραμματική. Όχι, δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι, αν είναι κάποια άσκηση ή κάποια πυρασφάλεια, δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, η οικονομία του χτυπηθεί. Είναι μια πραγματικότητα αυτών των Βέβαια, στηρίζονται πλήρω από την Αμερική. 100%. Δεν υπάρχει ούτε να δούμε ποτέ το Ισραήλ να ε, οδηγείται σε πτώχευση, σε χρεοκοπία. Να ξέρετε ότι πολλέ εταιρείε έχουν κεφάλαια η εταιρεία Ισραηλινή-Αμερικανικά και η Αμερικανική-Ισραηλινά. Άρα είναι έτσι οι εταιρείε του. Θα πρέπει να καταστραφεί η Αμερικανική οικονομία για να δείτε την Ισραηλινή οικονομία να καταστρέφεται. Άρα, τώρα εδώ υπάρχουν και εκλογέ που πρέπει να λάβουμε υπόψη μα, οι Αμερικανικέ εκλογέ ότι, ε, ότι ε, απ' τη μία είναι η περίπτωση του Τραμπ, πως αν επιστρέψει ο Τραμπ στην ηγεσία της, χώρα, χώρας, θα μπορούν να λονίζουν να κάνουν ό,τι θέλουν οι Ισραηλινοί. Άρα για ποιο λόγο να το κάνουν τώρα. Θα έλεγα ότι θα μπορούσαν να περιμένουν την επανεκλογή του. Στην περίπτωση της Κάμα Λαχάρης, η οποία υποτίθεται είναι λίγο πιο επικριτική από τον Τραμπ, εντάξει, νομίζω ότι θα... Επί το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή, η δημοκρατική και ρεπουμπλικά είναι το ίδιο πράγμα όσον αφορά το Ισραήλ, ακριβώ επειδή το ίδιο Ισραηλινό-Αμερικανικό λόμπι του στηρίζει, αλλά δεν έχει διαφορά πέρα από τα ρητορικά. Άρα, καθώ περιμένει έναν, ελπίζει ότι ένα φιλοϊσραηλινό, δεν υπάρχει μεγαλύτερο περισσότερο φιλοϊσραηλινό πολιτικό από τον Τραμπ, εκπροέβη στην παράνομη απόφαση, 100% καθόλου κατάφορα παράνομη απόφαση ο Τραμπ, να μεταφέρει την πρεσβεία τον ΗΠΑ από την Τελαβή στην Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ υποτίθεται ότι σύμφωνα με τι συμφωνίε του Όσλο θα δοθεί κατά το ίμιση στου Παλαιστινίου και στου Ισραηλινού. Μόνο στο παράκαμψε ο Τραμπ, γιατί είναι από μόνο μια παρανομία. Ε, γενικότερα του έχει βοηθήσει με κάθε δυνατό τρόπο, με τι συμφωνίε του Αβραάμ, με, 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 με το ότι σκότωσε τον, τον τον επικεφαλή των Ιρανικών τη Επανάσταση, των ομάδων Χουτζ είναι ο υπέρμαχος του Ισραήλ, ο Τραμπ. Άρα θα έλεγα ότι ίσως να περιμένανε την εκλογή. Εκτός αν φοβούνται ότι, δεν ξέρω, ότι, είναι, ε, ότι πρέπει να προλάβουν τις εκλογές, γιατί μπορεί να έχει ελπίδες και η Κάμαλα και να πούνε να κάνουμε τώρα τι να κάνουμε πριν βγει η Κάμαλα και μας δημιουργήσει προβλήματα. Γιατί τώρα, πώς καταλαβαίνετε, και αυτό είναι ένα σημαντικό, τώρα, πώς καταλαβαίνετε, ό,τι και να κάνει το Ισραήλ, δεν πρέπει να σταματήσει κανένας. Δεν υπάρχει κανένα αυτή τη στιγμή. Ο Biden είναι φυτό, είτε κυριολεκτικά είτε πολιτικά. Πολιτικά είναι σίγουρα. Η Κάμαλα είναι αντιπρόεδρο. Τι εξουσίε έχει καμία. Ο αντιπρόεδρο κρατάει το, 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 χαρταετό αμόλα καλούμπα. Δεν υπάρχει κάποιο που να σταματήσει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ από τον Ελβετ. Κανένα. Ο Τόνι Μπλίνκεν τάξη, θα μπορούσε, αν ήταν εκεί συγκεκριμένο, δεν είναι. Ένα καρπαζό πράκτορα, χασεμένο όπω λέμε στα ποντιακά, αδύναμο και φοβικό. Αυτό είναι ο Μπλίνκεν. Δεν υπάρχει κάποιο που θα μπορούσε να σταματήσει. Πολύ πιθανό λοιπόν στο σενάριο της, στο σενάριο της πράγματι το Ισραήλ έκανε μια προβοκάτσια για να εισβάλλει. Πράγματι θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να θέλει να το κάνει με το σκεπτικό ότι δεν μπορούσε κανεί να το σταματήσει τώρα ούτε από το Λευκό Οίκο, δεν υπάρχει κάτι άλλο να το σταματήσει. Άρα θα μπορούσαν να εισβάλλουν και να μην το σταματήσει κανεί. Ε, νομίζω γιατί δεν, δεν, απαντα, γιατί δεν έχει χρεοκοπήσει το Ισραήλ, το απάντησα. Ε, είπαμε ότι είναι διασυνδεδεμένες οι οικονομίε του και σε επίπεδο ε, πολιεθνικών. Είναι διασυνδεδεμένε με του Αμερικανού. Έχουμε τοχικά κεφάλαια η μία χώρα στην άλλη στι εταιρείε του. Άρα είναι αδύνατο κάτι τέτοιο να γίνει. Ιδίω οι αμυντικέ, γιατί ξέρετε ότι φτιάχνουν οι Αμερικανικέ εταιρείε, ξέρω, η Boeing, η Lockheed Martin, τα τεστάρουν οι Ισραηλινοί στην πράξη. Είτε βομβαρδίζοντα στη Χεσμολά, είτε βομβαρδίζοντα παιδιά με στη Γάζα. Yeah. Άρα εκεί βλέπουν την, την ικανότητα των όπλων του. Ε, αυτά από, την, από το μέτωπο. Ε, κράτησα, επειδή κάποιο είπε κάτι για τον ΟΗΕ, ε, είδα τη, τη, δήλωση του, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ του ε, Γκουτέρε, ο οποίο είπε ότι καταδίκασε την επίθεση, αλλά δεν ανέφερε τυχέ πολλά. Προφανώ εδώ ε, κάτι ξέρει για αυτό, κάτι μάλλον γνωρίζει. Δεν είναι αρκετά σαφέ εδώ, ξαναλέω, διότι δεν έχει κανένα απολύτω νόημα ή λόγο. Είχε πολλά να βρεθεί σε μια τέτοια περίπτωση. Επίση, υπάρχει. Το stream δεν, το, δεν διαγράφεται. Το stream ε, απλά θα πηγαίνετε στο κανάλι, έχει άλλη κατηγορία, υπάρχει κατηγορία βίντεο, υπάρχει κατηγορία ζωντανά. Θα πηγαίνετε στα ζωντανά για να τα βλέπετε τα stream Δεν διαγράφετε τίποτα. Ε, λοιπόν, ε, υπάρχει και το, μια δήλωση του, του άμος Χόκσταϊν, ο οποίος ε, τον έχει στείλει εκεί ο Μπάιντεν στο Λίβον, οπότε θέλει να, να τα βρει μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολάχ. Ε, ε, είναι ο άνθρωπός του και ήταν και αυτός που έκανε και την... Ε, την αποκλειστική οικονομική ζώνη, την οριοθέτηση μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, ο Άμο Χόκσταν ήταν, είχε πει μια συμβιλική δήλωση το Μάιο, είχε πει ότι αυτό το οποίο φοβάμαι κάθε μέρα, ακούστε εδώ, ο αντιπρόσωπο, ο, ο ειδικό απεσταλμένος του Μπάιντεν για τη διαμάχη Χεσμολάχ και Ισραήλ, είχε πει το Μάιο, αυτό που φοβάμαι κάθε μέρα είναι κάποιο ατύχημα, δηλαδή κάποιο πύραυλο να χτυπήσει ένα. Ε, Λεοφορείο γεμάτο με παιδιά ή κάποιο άλλο χτύπημα σε κάποιο πολιτικό στόχο, το οποίο θα μπορούσε να αναγκάσει τα πολιτικά συστήματα και στις δύο χώρε, στο Λίβανο και στο Ισραήλ, στο να απαντήσουν με τρόπο που θα οδηγηθούμε στον πόλεμο. Παρόλο που και οι δύο πλευρέ πιθανότητα καταλαβαίνουν ότι ένα μεγάλο πόλεμο δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά του, είναι πολύ πιθανό ένα τέτοιο ατύχημα, ακούστε εδώ, να μα οδηγήσει στον πόλεμο. Και έδωσε παραδείγματα συγκλονιστικά προφητικά να χτυπήσει ένα πύραυλο ένα λεωφορείο γεμάτο με παιδιά ή κάποιο άλλο πολιτικό στόχο. Τελικά δεν χτυπήθηκε ένα λεωφορείο γεμάτο με παιδιά, χτυπήθηκε ένα γήπεδο γεμάτο με παιδιά. <laughs> δεν ξέρω πώς τα ακούτε αυτό τώρα. Προφητικό, συμβιλικό, ε, είχε ενόραση, διέστηση, διόραση, κάτι ξέρει που δεν ξέρουμε, κάτι ξέρει που δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω. Και την ίδια στιγμή ε, καθώς γίνονται όλα αυτά τα, 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 δυσάρεστα στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, εντός της Γάζα συνεχίζεται προφανώς η ομοβροντία στις φόμβες, σαν να μην τρέχει τίποτα, την ίδια ώρα που συμμετέχουν οι εγκληματίες στην Ολυμπιάδα, πάλι σαν να μην τρέχει τίποτα, εγκληματίες πολέμου, ε, την ίδια ώρα λοιπόν σε όλο το μέτωπο της Γάζας, και μάλιστα ξαναγυρνάνε στο Χαν στα κέντρα της Γάζας, στα ασφαλή των Ισραηλινών, και εκεί πάλι έχουν ήττες. Και τραυματίστηκαν Ισραηλινοί στρατιώτες στο Χαν Ιούνι με, με τα μέλη της Χαμάς. Η Χαμάς δεν έχει πεθάνει. Δεν την έχουν νικήσει, δεν την έχουν σβήσει, συνεχίζει και τρώει σφαλιάρες και τρώει α, ε, χτυπήματα το Ισραήλ από την α, από τη Χαμάς σε όλο το, με, με, τα μή και τα πλάτη της Γάζας. Ε, ένα τελευταίο το οποίο να σας πω. Α, ρε, σύ, ρε έχω... Έχω είχα κάτι το οποίο ξέχασα να στο το δείξω, να το βάλω τώρα κάλιο αργά παρά ποτέ. Δεν λένε, Έχω έναν. Ένα, έχω έναν χάρτη, νομίζω ότι έχω ένα χάρτη, να δούμε λίγο πού έγινε το, το χτύπημα. Ενώ παράλληλα έχω να σα πω και ένα νέο όπλο το οποίο. Γιατί η Χεσμολάχ δεν είναι καμία τυχαία οργάνωση, έχει 150.000 ρουκέτε. Και όπω σα είπα, δεν μπορεί το Ισραήλ να τα βάλει με όλου αυτού του στόχου. Έχει υπερεκτεθεί. Αυτό πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε. Το Ισραήλ, πλέον, είδαμε, επιχείρησε και στην Ιεμένη. Έχει τα ανοιχτά μέτωπα. Απειλείται και από τα ανατολικά, από την Συρία και το Ιράκ, από τις πολιτοφυλακέ, εκεί. Δεν μπορεί να τα βάλει τώρα με μια που Δεν είναι η Χαμάς Χεσμπολάχ. Εδώ δείτε το... το χάρτη του... Α, εδώ είναι το... Αυτό εδώ το διακεκομένο το ε, κομμάτι που βλέπετε, στο κέντρο του οποίου είναι... Ε, η, το σημείο το οποίο έπεσε η βόμβα, η πόλη του, το χωριό ουσιαστικά, Κομόπολη, Μασδάλ Σάμ. Το γύρω-γύρω είναι το Γκολάν, τα υψίπεδα του Γκολάν, τα υψώματα. Αυτό είναι το, και αυτό είναι σε διακομμένα, διότι ουσιαστικά τα έχει παράνομα το Ισραήλ. Τα άλλα κομένα, στο κέντρο του Ισραήλ είναι η Δυτική Όχθη, που παράνομα την κατέχει, διότι αυτή είναι Παλαιστινιακή γη, και η Γάζα, που παράνομα την έχει πολιορκήσει και περικυκλώσει, διότι και αυτή είναι Παλαιστινιακή γη έτσι για να καταλάβετε πού βρίσκεται. Και ουσιαστικά είναι κομμάτι τη Συρία, όπω βλέπετε. Η Συρία είναι ανατολικά. Είναι κομμάτι τη Συρία και το έχει καταλάβει παρ' το Ισραήλ. Έλεγα γιατί είχε μπόλα. Να σα πω ότι ακούστε εδώ ένα ενδιαφέρον από του Ισραηλινούς, οι οποίοι μα λένε ότι η Χεσμπόλα έχει αποκτήσει ένα νέο όπλο με ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Από αυτού ξέρετε τα, τα όπλα, τα ηλεκτρομαγνητικά, τα οποία ουσιαστικά νεκρώνουν οτιδήποτε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό το οποίο όπως μας λένε εδώ Ισραήλ είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη, μια ανησυχητική, μια κλιμάκωση ουσιαστικά. Είναι όπλα τα οποία, έτσι φανταστείτε ένα drone, ένα μη απανδρομένο το οποίο φέρει μπροστά του το μηχανισμό, ο οποίο με ένα ηλεκτρομαγνητικό παλμό νεκρώνει τα πάντα. Νεκρώνει τους σταθμούς, νεκρώνει τα κινητά, νεκρώνει τα αμάξια, νεκρώνει, νεκρώνει τα πάντα. Έχει προμηθευτεί και τέτοιο όπλο από το Ιράν, όπως μας λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί, από τους Ιρανούς, το οποίο λέει είναι μια, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα στην, επί του πεδίου, είναι μια νέα ενδιαφέρουσα έτσι, μια, μια καινοτόμα, καινοτόμα νέα παρουσία στο μέτωπο και το φοβούνται πάρα πολλοί Ισραηλοί αυτό το όπλο το οποίο μένει να δούμε στην πράξη πώς θα, πώς θα αποδώσει ουσιαστικά αυτό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο το οποίο κλείνει και ραντάρ, κλείνει και συστήματα Uh, επικοινωνία κλείνει, κλείνει, κλείνει. Είναι μια πάρα πολύ ενισχυτική εξέλιξη, όπω λένε και οι ίδιοι. Φοβούνται ουσιαστικά τέτοιου είδου uh, πλέον drone, τα οποία τα drone στην περίπτωση και τον. Uh, και η Χεσμολάχ πάει μέχρι, την, uh, μέχρι τη Χάιφα και είχε βομβαρδίσει. Και οι, Χούθη φτάσανε μέχρι το Τελαβίβ και βομβάρδισαν. Άρα μπορούν μια χαρά να πετούν χαμηλά τα drone και να μην, πιάνει, να μην τα πιάνει το, το σίδηρου στόλο. Άρα φοβούνται ουσιαστικά πλέον αυτά τα μη επανδρομένα τα οποία μπορούν να χτυπούν σε υποδομέ. Είναι ένα μη συμβατικό όπλο, όπω το περιγράφουν, όπω το χαρακτηρίζουν. Τα μη συμβατικά όπλα είναι τα πυρηνικά. Και εδώ μα λένε οι Ισραηλοί ότι έτσι το θεωρούμε και αυτό. Ένα μη συμβατικό όπλο. Θα το δούμε τώρα για πρώτη φορά στη μάχη. Ποια θα είναι η απόδοσή του και το φοβούνται, το τρέμουν. Είναι μια νέα, ε, ε, ένα νέο επίπεδο εδώ τη διαμάχη. Λοιπόν, ε, βλέπω λίγο τα σχόλιά σας εντάχει. Ξαναλέω, εάν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει κάνει κάποια ερώτηση και δεν την έχω απαντήσει, πολύ θέλω να την έχασα, να επανέλθετε. Αντιεροπορικά, έχει κάποια αντιεροπορικά η Ιχεσμπολάχ, βεβαίως. Και έχει και... Ναι, έχει αντιεροπορικά. Και αντιαρματικά έχει, διότι, τάξη, μπορεί να βομβαρδίσει, αλλά μπορεί και να εισβάλλει το Ισραήλ. Τώρα, το τι... Uh, το τι θα γίνει από εδώ και ποια θα είναι η κίνηση όπως σας είπα Σας είπα τα σενάρια, όλα μένει να δούμε πως έχουμε λίγο χρόνο uh, Θέλω να, μι να μιλήσω για ένα θέμα Δεν ξέρω αν το έχετε δει ή ακούσει Είναι ένα θέμα τελευταίο έτσι, επί του πιεστηρίου uh, Έχουμε μια εξέλιξη από την, uh, από την Ουγγαρία Ουγγαρία και Ευρώπη Δεν ξέρω αν, αν, το, αν το έχετε Εμένα μου είχε ξεφύγει για, το, για την περίπτωση του ξεκίνησαν ουσιαστικά να, να τρέχουν οι ποινές που έχει επιβάλει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουγγαρία, έχει επιβάλει ποινές στους Ούγγρους, εδώ και ένα μήνα, για, την, για τη μη υιοθέτηση των μέτρων αυτής της αθλειότητας του Μητσοτάκη με το μεταναστευτικό του, που είναι ένα σύμφωνο που καταστρέφει ουσιαστικά τις χώρες ε, περιμετρικά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή λοιπόν δεν έχει δεχθεί να ακολουθήσει αυτά τα, ε, αυτά τα μέτρα, ε, καλείται λοιπόν τώρα και έχει ξεκινήσει αυτό να τρέχει ουσιαστικά. Καλείται το, η Ουγγαρία να πληρώσει εφάπαξ 200 εκατομμύρια ευρώ, και κάθε μέρα τρέχει πλέον ένα εκατομμύριο ευρώ πρόστιμο που δεν πληρώνουν το ποσό αυτό. Επειδή δεν δέχεται το να α, παίρνουμε εμεί του να του παίρνει να μην πω τώρα ποιοι του παίρνουν εδώ και να του μοιράζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το δέχεται αυτό η Ουγγαρία. Και ακούω, διαβάζω από τον Ουγγρικό τύπο πω η άποψη τη Ουγγρική κυβέρνηση είναι καλύτερα να πληρώσουμε, καλύτερα να μην πάρουμε σεντ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν πρόκειται να δημιουργήσουμε ούτε δημογραφική αλλίωση στη χώρα μα, ούτε αυτήν τη λεγόμενη πολυπολιτισμική βία τη σύγκρουση των πολιτισμών που μπορεί να οδηγήσει σε, σε ρογμέ στην κοινωνική συνοχή και ειρήνη τη χώρα μα. Ήθελα να σα το, πω αυτό. Ότι, κοιτάξτε, εδώ μια χώρα λέει ότι. Όχι μόνο αυτό. Είπαν ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερο το κόστο του να διαχειριστούμε τα προβλήματα αυτά σύντη τη στέγαση ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Το βάρο δηλαδή στι υποδομέ μα και η ανάγκη, γιατί κάποιοι άνθρωποι θα έρθουν εδώ, θα είναι ασύμβατοι, θα κεντροποιηθούν, θα υπάρχει εγκληματικότητα, θα υπάρχει φυλακή, θα, θα, θα. Είναι πολύ μεγαλύτερα αυτά τα κόστη από τα κόστη τα οποία καλούμαστε να πληρώσουμε στην Ευρώπη. Πάρτε τα, κάντε τα χαράμι, ξέρω, κάντε τα δεν ξέρω τι, μπουζούκια, δεν μα νοιάζει. Εμεί δεν θα καταστρέψουμε την πατρίδα μα για να το παίζετε εσεί προοδευτική, προχώ και σαν αυτού που είδατε προχθέ στο Παρίσι. Αυτό είναι μια έτσι, ενδιαφέρουσα προσέγγιση και νομίζω να την έχουμε κατά νου. Τι κάνουν άλλα κράτη, όχι μόνο για να μην καταστραφούν τα ίδια, αλλά και για να μην διαιωνίζουν αυτό το καταστροφικό, τις καταστροφικές μετακινήσεις πληθυσμού, οι οποίες έχουν ε, καταστροφικές συνέπειες και για τους ντόπιου, αλλά και για τους ανθρώπους που μπορεί να πηγαίνουν σε μια ασύμβατη κοινωνία και να γετοποιούνται, να περιθωριοποιούνται. Αυτά, φίλε και φίλοι. Δεν νο, νομίζω ότι μου έχει ξεφύγει κάποια ερώτηση. Ε, σχετικά με το... Α, η τεχνολογία, σα είπα, δεν είναι από την Τουρκία ή την Κίνα τη Χεσμολά. Είναι η τεχνολογία που τη συνέδεσε το Ιράν. Το Ιράν έχει αυτή την τεχνολογία. Πιθανότατα το Ιράν να την έχει πάρει από την Κίνα την τεχνολογία αυτή. Είναι μια. Ε, δεν το γνωρίζω. Πιθανότατα ακούω. Αλλά την τεχνολογία του ηλεκτρομαγνητικού αυτού πεδίου και παλμού την έχουν λάβει οι μαχητέ τη Χεσμολά από το Ιράν. Αυτά, φίλε και φίλοι. Ε, νομίζω ότι κάλεψα όλε τι ερωτήσει. Ε, το, το τελευταίο ερώτημα, γιατί στην Ελλάδα θα έλεγα να είναι ένα είναι ένα ερώτημα. τι να σας πω. Τω. Και δεν είναι μόνο ότι για ποιους είναι υποχρεωτικοί, δεν είναι και ουσιαστικοί. Ε, εγκληματίες υπουργοί, ιδίως της Νέας Δημοκρατίας, επί για παράδειγμα, Καραμαλί, Καραμαλή, προσφάτως ενώ το τέσσερα ποτέ ήταν, μειώσανε τη θητεία, απλά και μόνο δημαγωγικά και δημοκοπικά, για να πάρουν ψήφου. Δηλαδή, υποσχέθηκε σε κόσμο, κοιτάξτε να δείτε τα, τα, δεν τα τα, 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 λεμπορώ παραπάνω. Μείωσαν τη θητεία ουσιαστικά Αποκλειστικά και μόνο για να βγαίνουν κάποιοι βαρώνοι, εσάι, υπουργοί, βουλευτέ και να σα παράσταται. Υπάρχουν τεράστια ζητήματα εδώ. Προφανώ για ε, ψηφοθυρικού λόγου, για να συνεχίσουν κάποιοι ανίκανοι, αμόρφωτοι, απέδευτοι, βάλτε όσα θέλετε μετά το Α, να συνεχίσουν να εκλέγονται για να γίνονται βουλευτέ. Ωραία. Τέλεια. Αυτά λοιπόν. Αυτή είναι η. Ε, ε, τώρα, αντισταγματικό, κοιτάξτε, εγώ δεν σέβομαι το, το Σάπιο Σύνταγμα. Το Σύνταγμα είναι σαν τα μούτρα του. Το Σύνταγμα είναι πηγή των μπάντερ, πηγή του κακού. Το Σύνταγμα είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιούν όποτε χρειάζεται για μεγάλε προδοσίε, για τι μεγάλε καταστροφέ, για να τι επιφέρουν. Το Σύνταγμα διασφαλίζει, ενώ στο πρώτο άρθρο, στα πρώτα άρθρα, πράγματι λέει ότι όλοι οι πολίτε είναι ίσοι, στα επόμενα, ουσιαστικά δείχνεται η ανισότητα. Και δεν έχει να κάνει με το άντρε-γυναίκε, έχει να κάνει με το, για παράδειγμα, οι βουλευτέ είναι υπεράνω νόμου, έχουν ασυλίε, ακαταδίωκτο, ανεύθυνο. Το Σύνταγμα. Είναι επικοινωνιακό το είμαστε στο λύση. Είναι τα επικοινωνιακά άρθρα αυτά. Τα ουσιαστικά άρθρα είναι αυτά που με ρητό τρόπο περιγράφουν την ανισότητα πολιτικού συστήματο, πολιτική τάξη και απλών πολιτών, πλευραίων κτλ. Είναι το πρόβλημα το Σύνταγμα. Αγωνιζόμαστε να το καταγγείλουμε και να το καταργήσουμε για είναι ολιγαρχικό και να πάμε σε ένα δημοκρατικό δικό μα Σύνταγμα. Αυτά, φίλε και φίλοι. Ε, τέλεια. Ε, ε, είμαστε λοιπόν ε, εδώ θα βλέπω τα σχολιά σου, ό,τι άλλο μου γράψετε από εδώ και πέρα θα το, θα το διαβάσω σε δεύτερο χρόνο. Με τα χαράς να το απαντήσω, είναι κάποια ερώτηση και την γνωρίζω. Ανανούμε λοιπόν το ραντεβού μα την επόμενη εβδομάδα πάλι σε μια τέτοια α, ζωντανή συνομιλία. Ελπίζω να κάλυψω όλε τι ερωτήσει. Αυτά προ το παρόν θα επανέλθουμε αύριο με νέο βίντεο. Φίλε και φίλοι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.